Λοιπόν, όλα έτοιμα. Δεύτερο παιχνίδι της βραδιάς. Μεταξύ των υποτών και των Kids. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Με τους Kids είναι δύο. Ρίτσας. Θα προσποιηθεί πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Με αυτή την ενέργεια και άλλες 4-5 τέτοιες θα κάνει απόψε. Κόβω το βίντεο ράβο και το στέλνω σε ομάδα Ευρωλίγκα. Τέλος. Ξενοφόν, ξέχνα το Τρίτσα. Φεύγει του χρόνου. Όπου τι έκανε, για να δω το παιδάκι. Αγματάρχης Αναστασίου. Σου τριών πόντων από το Γιαννίρη, εστοχός. Ξεκινάει με εύστοχο σου τριών πόντων και σε αυτό το παιχνίδι. Για δύο. Όχι, για τρεις, για τρεις, για τρεις, για τρεις. Δεν παίρνει δύο. Θα κλέψουν την μπάλα. Αναστασίου. Τρίτσας. Νόλου πάσα στο Παρματάρχη. Για να δούμε τις πόντες. Θα γίνει το φάουλ. Περματάκης. Βάλα στο σίδερο. Περματάκης. Πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 7-0. Το πρώτο καλάθι για τους υπότες θα έρθει. 7-2. Καλάθι το οποίο πέτυχε. Ο Τερκεμπάνος, ο κάπτεν αυτής της ομάδας. Προσπάθησε να βρει τον Κεκεμπάνο, το φάουλ στον Αναστασίου. Κεκεμπάνος θα πετύχει νέο καλάθι. Το δεύτερο του παρακαλώ με πανομοιότυπο τρόπο. 7-4. Πεντάκης. Αναστασίου. Αλλά δεν θα καταλήξει το καλάθι. Πάρα στη γωνία. Παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Δεντάκης. Καλά, το οποίο πέτυχε ο Ανιφαντής Ρίτσας.
θα πατήσει άμεσα το πρώτο του τρίποντο έξω από τη γραμμή των 6.75 και βάζει μπροστά τους Hits. Για δύο ήταν, διορθώνω. Ανυφαντής. Και πάνω στο μπουμπούνι σε 9-10. Όντως περάσανε μπροστά. Λεντάκης. Νίτσας. Θα το κόψω γιατί ο Πάνος είναι η πρώτη φορά που νικέται ο Πάνος απόψε. Διαμύρισε και κερδί στο φάουλ. Άσοδο στην πρώτη. Έσοδο στη δεύτερη. Η άμυνα θα βγει, παγματάρι μαζεύει. Λεντάκης. Λεντάκης ο οποίος ταξιδεύει για Ζαλγκύρης, για Κάουνας. Δεν υπάρχει Ζαλγκύρης πολύ, Κάουνας λέγεται πολύ. Ζαλγκύρης είναι η ομάδα. Για να δούμε το Γιαννίρη, το δεύτερο του, όχι. Θα σκοτήσει, καθαρίζει την υπόθεση αμυντικό rebound και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Για δύο, αστοχό. Από τον Σιαπάνη, ο οποίος θα πάρει και πάλι την πάρα κάτω κύριο. Και Κεμπάνος για δύο, σίδερο. Νέο παιδικό, κάνουν ό,τι θέλουν. Χαμηλά και Κεμπάνος θα κερδίσει και πάλι κατά κράτος αυτή τη φορά το Γιαννίρη. Σωματικά από όλους αυτούς που υπάρχουν στο ρόστερ των Hits, Ταγματάρχης και Τζουβανάκη μπορούν να τον παίξουν χαμηλά στο θωράξτο. Και κονόμε ένα ρωματικό για Ισμαήλ, δεν τον έχω λίγο προσωπικά να παίζει. Και ο Αναστασίου που πάρει τα βήματα και προφανώς ναι μπορεί να τον δώσει, αλλά αν αρχίσει να τον βάζει χαμηλά στο γραφιστό και αυτός δύσκολο να τον αντιμετωπίσει. Καλάθι από τον Βιτόπουλο. 10-15. Οι πόρτες βάζουν δύσκολα στις Hits. Λεντάκης. Γιαννίρης. Θα πάρει την προσπάθεια. Έστοχος. 12-15. Διαφορά στους τρεις. Και πάνω. Αλλαγές. Τζουβανάκης θα περάσει στο παρκέ στη θέση του Ταγματάρχη, αλλά έχουμε αλλαγές και από την άλλη πλευρά. Στο παρκέ περνάνε. Ένα λεπτό να τους δω. Με το νούμερο 99 Παρδούσης. Ρίτσας. Έχει το καλάθι. Θα μειώσει τους τρεις. Ανυφαντής. Ψάχνει την πάσα. Θα τη βρει στο πρόσωπο του Μπαρδούση.
Μπάλα και πάλι για τους υπότες στην κατοχή τους. 2 δευτερόλεπτα, πάμε σε time out. Λοιπόν, τέλος time out. Σε δια 3 θα λιωθεί το σούτου. Για να δούμε τον Αναστασίου τώρα. Θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Το 14-17 παραμένει. Σε τριών πόντων από τον Γιαννίρη, μέσα και αυτό, 17 όλα. Τώρα τα 2 δευτερόλεπτα. Οι πόντες θα πάρουν το φάουλ. Σε λίγο. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Ρίτσας. Μια καλή άμυνα για τους υπότες. Του Βανάκη θα εξοχίσει και θα βάλει μπροστά την ομάδα του. 1-20. Μια καλή άμυνα. Γιαννίρη. Ψάχνει να βρει χώρο. Ρίτσας. Πετύχει το καλάθι, έχει κερδίσει το φάουλ νομίζω στην αρχή της προσπάθειας του. Όχι, όχι, θα μετρήσει το καλάθι. Ζητώ συγγνώμη. Θα έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή.
23-20. Οι Μαϊάμι, οι οποίοι εκεί ψάχνουν την πρώτη της νίκη. Για τρεις, άστοχος. Χαρακτηριστικά ενός αγώνα derby, το αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Γιαννίρης θα πάρει το foul. Αρχής για δύο, σίδερο, ελέγχουν το rebound. Παλατικό θα έρθει. Και κεφάνος. Το καλάθι θα έρθει. Μειώνουνε στον πόντο. Είμαστε στο πρώτο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου. Του μπάλα στη γωνία. Καλαμπύρας. Του μπάλα χαμηλά. Με ταυλό παρακαλώ. Μόνο σίγουρο ότι δίχτυα πέσει να μην απόψε. Αναστασίου. Μπάλα χαμηλά. Μαέλος θα πετύχει το καλάθι. Μπαμπούσης με φάουλ. Μπαμπούσης
κόψει το χέρι στο φάουλ. Και 45 Βανάκης Γιαννίρης θα πάρει το σούτ, την εκνοή της επίθεσης των Kids, θα στοχίσει. Την μπάλα χαμηλά, νέο φάουλ. Έχουμε αλλαγές. Ο Γιάννης θα κάτσει στον πάγκο. Πεντάρα τώρα για τους Kids είναι του Βανάκη, Σαγματάρχης, Αναστασίου, Ισμαήλος και Χρήτσας. Από την άλλη πλευρά ο Τιτεπάνος, Κουντόπουλος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Γίνεται ένας φιλοχαμός για το rebound. Δρίζας Αναστασίου. Θα φύγει μπάλα τα χέρια του Βανάκη, θα καταλήξει αυτά του Δρίζα. Πάνω θα πάει μέχρι μέσα, καλά την και φάουλ. Για την ακρίβεια, νέο goal foul από τον γύρο με το νούμερο 6, 2:45, 30:28, βάζει μπροστά τους Hits λίγο πριν το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Εδώ στο κλειστό το μελισσίο. Η μπάλα θα γυρίσει για δύο εύστοχος και αυτό μέσα, 30 όλα. Ο Σκιαπάνης φέρνει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Τρίτσας Αρματάρχης και το καλάθι. Κάνει το 32-30. Έχει αυτή πολύ ωραία πάνω στην μπάλα. Τρέξει όλο το γήπεδο, θα κερδίσει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ήταν εξαιρετική η προσπάθειά του. Μια φορά
επιστρέφει. Αναστασίου, ταγματάρχη, θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει. Μπάλα και πάλι στα χέρια των υποδών. Πήγε πάνω για τρεις για το προσπέρασμα, όχι. Προλαβαίνουν οι Χιτσοραντρίτσας, 10 δευτερόλεπτα. Αναστασίου. Συνεγνωεί άστοχος, το 34-32 θα είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Βετάκης. Γιαννίρης περιμένει στη γωνία, θα πάρει το τρίποντο. Άστοχος. Γιαννίρης Αναστασίου και πάλι στο Γιαννίρη. Καθυστέρησε, θα μπορούσε να το πάρει. Προσθήκουσε την πάσα. Θα κάνανε μαντάρα τώρα εδώ. Της έπιασε ξαφνικά ο πόνος για υπερβολικό αλτρουισμό. Δεν τα πιάνει σε αυτά τα παιδιά πουθενά πραγματικά. Σκαμπάνης. Μπάλαξε ότι γραμμή ήταν 6.75, ανυπαθής. Τώρα αυτό το σούτ ήταν λίγο εκτός ισορροπίας. Υπό κακές προϋποθέσεις. Τρίτσας. Γιαννίρης. Ζουβανάκης. Μπράβο τελειώσει Αναστασίου. Σαν να απομηχανήσει έως να πάρει την μπάλα και θα κάνει το 36-34. Παλεύει με τον Τζουβανάκη, θα τον κερδίσει κατά κράτος και θα βάλει μπροστά τους υπότες. Παραλίγο να κάνουν λάθος σε επαναφορά. Αναστασίου, Δρίτσας, Γιαννίρης. Άστοχος. Ανυπαντής. Σιαβάνης. Thank you.
Διαμπάνος. Το μείον 5 η Φιτς. Γιαννίρης. Αναστασίου. Θα πετύχει το καλάθι. 38-41. Γεννιούνται πρεκοθές στον ενδιασμό. Πάρα πολύ έξυπνο το φάουλ του Ανιφαντή πάνω στον Αναστασίου. 5-35. Αυτό στην πρώτη. Εύστορο στη δεύτερη. Οι Kids μειώνουν στις δύο. Σερί 5-0 και το παιχνίδι σα ίσα. Να σα δείτε, κλέψει και πάλι. Έχουν την ευκαιρία να προσπεράσει. Πάσα προ το παιδάκι από το σώμα το δικό του, κατοχή για του υπότε. Γιαννίρης, βάζει το τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο κορματάρχης σηκώθηκε για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ακόμη μια φορά στην παίκτη του δεν μπορεί να την κρατήσει τον έλεγχο του. Τώρα μαζεύει το rebound, θα δώσει το τρίτσα. Ακολουθεί ο Γιαννίρης, το γύρο στεπ. Θα στοχίσει. Βαράει μπαλαμάκια στο μαρκείο πάνω, πάνω σύμπο πάνω. Φοβερή η πάσα του Σιαμπάνη. Βγάζουν ενέργεια, ενέργεια την οποία δεν έχουν βγάλει σε κανένα χρονικό σημείο του παιχνιδιού. Παίζει με μία ταχύτητα πιο κάτω από αυτό το οποίο τους έχουμε συνηθίσει. Λείπει και ο Μαρινάκης που είναι ο άνθρωπος ο οποίος
μαζί με τον Αναστασίου βγάζουν και την πιο πολλή ενέργεια στον, κάθε φορά που αγωνίζονται hits. Δεν θα πάρει τις δύο πόντους. Πάρει το φάουλ και θα οδηγηθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών. 44-45. Μπορεί να μην είναι το καλύτερο του βράδυ. Μπορεί να μην έχει πάρει πολλές προσπάθειες από το τρίποντο. Αλλά τα έχει καταφέρει περίφημα σε αυτή την συνθήκη του γκολ φάουλ. Πίσει τρεις φορές, τώρα βέβαια έχασε τη βολή. Το οποίο διαθέτει σε μία από τις κινήσεις που οποίες έχει στο παλμαρέ του. Ο τρόπος που άφησε την μπάλα είχε
πολλά κιλά μπάσκετ. 48-45, οδηγούμαστε προς το τέλος της τελευταίας ροφής εδώ στα Μελίσια. 40 δευτερόλεπτα. Τρίτσας. Μετάκης. Εντάξει, με στη γραμμή των ελεύθερων πολλών. Πάσω στην πρώτη. Σε δευτερόλεπτα. Λούκα. Θα πάρει το screen, θα πάρει και την προσπάθεια. Θα σωθήσει. Αναστασίου. Μαζεύει το rebound. Άλλο ένα με την το rebound. 7 δευτερόλεπτα. Έξω. Τρίχας είναι μόνος του. Περιμένει την μπάλα. Αναστασίου. Airball. Τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Oh! Τι πήγε να βάλει ο Θεό Μπάλαβος εκεί διαπάνος. Τι πήγε να βάλει σαν γόλι μου. Λοιπόν, τέλος, τρίτο δεκαλέπτο, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Το παιχνίδι μας, σταθερή. Το δεύτερο δεκάλεπτο για να μάθουμε τον νικητή. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, υπάρχει και το ενδεχόμενο της παράτασης. Παντής, της καμπάνης. Θα σωθήσει. Έγινε Μάνος. Σου για τρεις. Έστωπο. Σοτούκα. 48 όλα. Τρίτσας. Πολύ ωραία ο Ανιφαντής τον Κεκεμπάνο, εκείνος δεν θα καταφέρει να τελειώσει για να βάλει μπροστά την ομάδα του. Τρίτσας, Πραγματάρχης, θα κοπεί, καθαρά. Οι πρώτες θα κερδίσουν το φάουλ. Και αυτό 48-51. Ο Βουτρόπουλος βάζει και πάλι μπροστά τους υπότες. Αναστασίου. Θα πάρει το φάουλ. Ένα.
41-49-53. Γιαννέρης θα πάρει το τρίποντο, έχει ώρα να εκτοκίσει και θα το κάνει σε πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο. Μειώνει τον πόντο. 7-18. Τι κάνει το Bedway, έκανε εκεί. Τι βέλη ήταν αυτά το Μαρινάκι, το Δεντάκι. Η άμυνα θα βγει. Για να δούμε άμα οι Kids θα περάσουν μπροστά τώρα. Θα βγει τα βροσές. Βγάλε ενέργεια τώρα εδώ. Δεν καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Λοιπόν, ο Κοντόπουλος είναι μόνος του, δεν είναι ευχάριστο νέο αυτό. Εδώ στάθηκαν τυχεροί. Αλυφαντής, νέο τρίποντο. Προσπαθεί στο rebound. Δώσε Κωνσταντίνε μου. Δεν τελες που τον πήρες κιόλας. Λοιπόν, έχει 28. Για το τέλος του παιχνιδιού, Γιαννίδης. Το Βανάκης είναι μόνος του για δύο. Μέσα, βάζει μπροστά την ομάδα του. Προειδοποίηση του ρεφ. Στον Ντουκά, ναι. Η επόμενη. Τεχνική ποινή, σε καθαρό. Κοντόπουλος. Θα πάρει φάουλ. Γιαννίδης για ποιο λόγο το βρίσκεται φάουλ αυτό. Τέταρτο, επόμενο τους όμως βολές, 57-55. Καμπάνης. Ο Νιφαντής είναι μόνος του. Θα στοχίσει. Ο Ισμαήλος μαζεύει ακόμα ένα αμυντικό rebound του Βανάγης. Βγαίνει ο Δρίτσας, θα πάρει την μπάλα. Ανεβαίνει ο Τζουβανάκης για το screen. Δρίτσας, θα κουμπονήσει και αυτό. Όχι. Θέλησε να πετύχει δεύτερο συνεχόμενο και το momentum το επιχείρησε. Η άμυνα βγήκε. Σιαμπάνης. Πήγαμε στο τελευταίο δευτερόλεπτα. Κοιτάξτε τον Αναστασίου με τι τρόπο έκλεψε την μπάλα. 59-55. Και 40 για το τέλος.
απαντήσει. Άρα νομίζω από τα χέρια λέει ο Ρεύτο και Γκεμπάνου τελευταίος. Και ξαφνικά η Χίτς είναι στο συν 4 με την μπάλα δικιά τους. 3-26. Επιχειρούν να πάρουν την πρώτη τους νίκη. Επιχειρούν να σπάσουν το ρόδι απόψε. Τριών πόντων από τον Γιαννίρη. Θα προσθήσει. Αν έμπαινε αυτό, κάνει ξεκάθαρο προβάδισμα. Χωρίς να σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει το παιχνίδι. Καμπάνη, θα γυρίσει πάρα πολύ ωραία. Ο Δρίστος στο αμυντικό. Αναστασίου για δύο. Μέσα. 61-55. Σε φεύγουν ακόμα περισσότερο. Για πρώτη φορά στους 6. Και αν δεν κάνω λάθος, μπορεί στην αρχή να είχαν πάρει διαφορά. Νομίζω είχαν πάρει, ναι, το 7-0. Το 7-0. Ο Ντούκα θα κάνει το 61-58. Γιάννης δεν πήγε γρήγορα πάνω του και το πλήρωσαν. Οι υπότες είναι πάντα μέσα στην διεκδίκηση της νίκης. Τρίτσας. Λουβανάκης. Αναστασίου. Αυτός θα αποφάσισε. Θα πάει στην πάσα για να τα αναλάβει. Προσωπική ενέργεια. Αυτή τη φορά το σούτου δεν θα βρει στόχο. 1-56 ευκαιρία για τους υπότες να πλησιάσουν. Ο Ανιφατής δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Ανυπαντής. Πόπο ένα κόψιμο. Του κόλλησε την μπάλα στο ταπλό. 61-58. Παραμένει 1-22. Βρίσκας. Πάρει το φάουλ. Και θα γίνει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πάρα πολύ σημαντικές. Και την εξέλιξη του παιχνιδιού εύστοχο στην πρώτη. 62-58. Είναι ψύχρεμος. Και καταφέρει να συνδεθεί 72 δευτερόλεπτα για το τέλος. Άστοχο στη δεύτερη. Το μείον 4 υπότες χρειάζεται καλάθι. Πολύ σημαντική επίθεση για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Και Γκεμπάνος, κακή πάσα. Ένα λεπτό ακριβώς. 60 δευτερόλεπτα. Πάρει το screen, ο Λουκ Πάσα, ο Δεντάκης για να το τελειώσει, πάτησε γραμμή. Στα 41-36, πάμε σε time out και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν. Σε όλα τα screen είναι η εντολή. Κουντόπουλος με τον ταγματάρχη θα τον αποφύγει, θα χάσει και Γκεμπάνος με follow. 46-62-60. 30 δευτερόλεπτα. Γιάννηρης. Τα 15 από τα 23 δικά τους. Οι πότες πάνε για καθαρή άμυνα, θα τους μείνει χρόνος. Αναστασίου θα πάρει το φάουλ. Τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές από το επόμενο. Όλη η επίθεση δικιά τους. Τώρα αναγκαστικά θα τους στείλουν στις βολές. Το θέμα είναι ποιος θα πάρει την μπάλα.
θα κάνουν το φάουλ. Αν ο Πάνος ευστοχίσει και στις δύο, σφιχτά αγκαλιάζουν την πρώτη τους νίκη. Τώρα στην πρώτη. 63-60. Θα στοχίσει. Θέλουνε τρίποντο τώρα. Για τρεις. Πραγματάρχης. Θα πάρει το φάουλ. Ο Ντούκα έχασε την ευκαιρία να φέρει τον παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Ποιο Κοντοπούλος. Ο Κοντοπούλος τώρα ήταν ή ο Ντούκα. Ή ο Σκαμπάνης. Μπορεί και ο Σκαμπάνης. Μικρή σημασία έχει. Σημασία έχει το σκόρ είναι 63-60. Ο Ταγματάρχης θα στοχεί στην πρώτη. Αδυνατούν να τελειώσουν το παιχνίδι. Μία χαμένη ο Δρίτσας, μία ο Ταγματάρχης. Χρειάζονται μία βολή για να δώσουν ένα τέλος. Αν τη χάσουν, υπάρχει χρόνος για επίθεση. Θα τη βάλει. 64-60. Σιαμπάνης, Ανιφαντής. Τέλος παιχνιδιού, αυτό ήτανε. Οι Χιτς επιτέλους το κατάφεραν. Πήραν την πρώτη τους νίκη με σκορ 64-60 εντός των κλειστών μελισσιών. Γεια χαρά σε όλους.